απήχηση του οποίου μου δίνει την ευκαιρία σήμερα σε μια ιδιαίτερη στιγμή να απευθυνθώ τόσο σε εσάς όσο όμως και στην ε, παγκόσμια κοινότητα. Και μάλιστα σε μια στιγμή κατά την οποία λαμβάνουν χώρα σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα και το μέλλον της. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου σας, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη για τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει και για τις αναγκαίες αλλαγές τις οποίες πρέπει να προχωρήσει. Ακούστηκαν βεβαίως όμως ιδιαίτερα και ενδιαφέρουσες προτάσεις και για πρώτη φορά τόσο πολλά καλά λόγια για την Ελλάδα, για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα μας και για τις προοπτικές που ανοίγονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Θέλω λοιπόν με τη σειρά μου να ξεκινήσω από τον εύστοχο τίτλο του συνεδρίου και το σκέλος που αφορά την Ελλάδα. Και να υπερθεματίσω ότι πράγματι σήμερα στη χώρα μας πνέει ένας ευνοϊκός άνεμος ένας άνεμος ανανέωσης, αισιοδοξία και ανάκαμψης. Για να φυσήξει όμως αυτός ο άνεμος, όπως και στον γνωστό μύθο, χρειάστηκαν θυσίες, επιμονή και αποφαστική δουλειά. Προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δραματικές συνθήκες, 3,5 χρόνια πριν, να επιμερίσουμε τα βάρη της προσαρμογής δίκαια στον καθένα ανάλογα με τις δυνάμεις του. Και παράλληλα, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που σήμερα αναγνωρίζεται από άκρη, σ άκρη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια προκειμένου να διορθώσουμε τις αδικίες του παρελθόντος και τις παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση και στη χρεοκοπία. Την ίδια στιγμή όμως δώσαμε και μια μεγάλη μάχη για να αποκαταστήσουμε το κύρος και το ρόλο των διεθνή της χώρας, τη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή, στο διεθνές πεδίο. Αναφέρομαι σε ένα ρόλο και σε μια θέση που επηρεάστηκε στα χρόνια της κρίσης, η οποία προφανώς δεν είχε μονοσήμαντα οικονομικές συνέπειες. Και σήμερα οφείλω να πω ότι αισθάνομαι περήφανος που καταφέραμε μέσα σε αυτά τα χρόνια με σκληρή προσπάθεια, μέσα από μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, να αναβαθμίσουμε την εικόνα της χώρας, τη θέση της χώρας στο διεθνές γίγνεσθε. Αλλά και να ανοίξουμε διάβλους συνεργασίας, να ενισχύσουμε τους διάβλους συνεργασίας με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους, αλλά και να ανοίξουμε νέους διάβλους συνεργασίας με τις αναδιόμενες χώρες στο παγκόσμιο γίγνεσθε, το οποίο αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Και φυσικά πετύχαμε να χτίσουμε βήμα-βήμα και σχέσεις εμπιστοσύνης που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σταθερότητα στην περιοχή μας με τις γειτονικές μας χώρες. Ιδιαίτερα στη ζωτική για τα ελληνικά συμφέροντα περιοχή των Βαλκανίων. Ζωτική τόσο από γεωπολιτικής πλευράς όσο όμως και από οικονομική σκοπιά. Καθώς τα Βαλκάνια αποτελούν μια περιοχή που θα έλεγα ότι αποτελούν το ότι είναι η κατεξοχήν, ο κατεξοχήν ευνοϊκός χώρος για ελληνικές επενδύσεις, για ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα και για την ενίσχυση των εξαγωγών μας. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι η πρόσφατη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μετά από έξι μήνες δύσκολης διαπραγμάτευσης με τους βόρειους γειτονέ μας για την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξης σε ό,τι αφορά το όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας συνιστά μια ιστορική σημασία εξέλιξη, μια ιστορική σημασία σε επιτυχία για την Ελλάδα με πολλαπλά ωφέλη και στο οικονομικό πεδίο. Διότι η διαιώνιση αυτού του προβλήματος όχι απλά στερούσε δυνατότητες από τη χώρα μας, όχι απλά αποτελούσε, σπαταλούσε άγωνα, θα έλεγα, τις δυνάμεις μας στον τομέα της διπλωματίας, αλλά στερούσε τη δυνατότητα στη χώρα μας να συνάψει και ισχυρού δεσμού οικονομική συνεργασία και συνανάπτυξης με τη γειτονική μα χώρα και άλλο να διαδραματίσει τον ηγετικό ρόλο που τη αναλογεί, που τη αξίζει στην ευρύτερη περιοχή τη Βαλκανική. Στερούσε τη δυνατότητα από τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη στο να μετατραπεί από άτυπη συμπρωτεύουσα των Αθηνών σε ουσιαστική πρωτεύουσα οικονομικών, εμπορικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων ολόκληρης της Βαλκανικής. Και το χειρότερο η διαιώνιση αυτού του ανοιχτού προβλήματος της ανοιχτής πληγής άφηνε διάπλατα ανοιχτό το δρόμο σε πρόθυμες τρίτες χώρες να σπέβδουν μέσω επενδύσεων και γενικότερα οικονομικής στήριξης στους γειτονές μας, ώστε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα στο γεωπολιτικό πεδίο. Επομένως, η χώρα, με τις δύσκολες επιλογές μας και τη σκληρή μας προσπάθεια, τούτες τις μέρες που διεξάγεται αυτό το πάντοτε κάθε χρόνο ενδιαφέρον συνέδριο, τούτες τις μέρες όμως, αφήνει, θα έλεγα πίσω της, μια μακρά εποχή μιζέριας και κακεξίας, τόσο στην οικονομία όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Άρα τούτε στις μέρες η χώρα μας γυρίζει σελίδα, περνάει σε μια νέα εποχή και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε έναν απολογισμό και να κοιτάξουμε το μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και ότι μέσα σε τρία χρόνια καταφέραμε ότι οι άλλες κυβερνήσεις δεν κατάφεραν και σε ευκολότερες μάλιστα περιστάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι πια μια χώρα με καχεκτική οικονομία που παράλληλα χάνει ερίσματα στο διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που η οικονομία της ανακάμπτει δυναμικά και ταυτόχρονα μετρά πλέον νέους φίλους, νέους συμμάχους στο διεθνές στερεώμα. Και για τους λόγους αυτούς θα έλεγα ότι έχει ανακτήσει και στον υπέρμετρο βαθμό σε αυτό που πριν από δύο-τρία χρόνια κανείς σε αυτή εδώ την αίθουσα δεν θα μπορούσε να φανταστεί την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την αξιοπιστία της έναντι των διεθνών εταίρων της χώρας. Και όσοι φίλες και φίλοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά παιχνίδια στο εσωτερικό, πιστέψτε με, δεν καταφέρουν τίποτα παραπάνω από το να υπενθυμίζουν ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα του χθες την Ελλάδα της αποτυχίας, την Ελλάδα της μιζέριας, την Ελλάδα της χρεοκοπίας. Και επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν να αντέξουν τη δική τους ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας, τη δική τους ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας του χθες, αγωνίζονται τότε στις μέρες να μας στερήσουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να χτίσουμε την Ελλάδα του αύριο όμως δεν θα τα καταφέρουν. Η Ελλάδα της οικονομικής ανάκαμψης, της ισχυρής παρουσίας στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα της σταθερότητας και της προόδου είναι ήδη εδώ. Και πιστέψτε με, κανείς δεν θα μπορέσει να τη γυρίσει πίσω. Ο απεγκλωβισμός μας από το ειδικό καθεστώς των μνημονίων που ζήσαμε με τον πιο δραματικό τρόπο για 8 χρόνια τώρα και η επιστροφή μας επιτέλους στον δρόμο της ανάπτυξης είναι πια γεγονός και ήταν αποτέλεσμα ενός διαρκού και καθημερινού αγώνα όλα αυτά τα 8 χρόνια. Και σήμερα βλέπουμε πια, σιγά σιγά αρχίζουν να φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Και μπορούμε τόσο εμείς και κυρίως ο ελληνικός λαός, γιατί πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αλλά και πλέον πολύ πιο σίγουροι ότι μπορούμε να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις, να πατήσουμε στα δικά μας τα πόδια για την επόμενη μέρα της χώρας μας, μετά το τέλος των προγραμμάτων στήριξης, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες από σήμερα κάναμε τεράστια προσπάθεια να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας και το αποτέλεσμα είναι ιστορικό, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και το σημαντικότερο είναι ότι σήμερα υπάρχουν οι βάσεις για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία που είναι τόσο απαραίτητη για την ευστάθεια της οικονομίας και για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Καταφέραμε σε διεθνείς συνθήκες δύσκολες, και σε ειδικότερα στο εσωτερικό της χώρας πρωτοφανώ δύσκολες, να εφαρμόσουμε ένα πρωτοφανέ σε και βάθος πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει αλλάξει εκ βάθρων την οικονομία. Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικές εμβληματικές μεταρρυθμίσεις σε αυτή την κατεύθυνση που έρχονται να καλύψουν ελλείμματα και παθογένειες δεκαετιών και υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Η χώρα απέκτησε επιτέλους κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες. Απέκτησε τη δυνατότητα να έχει χάραξη αγιαλού και σαφής χρήσης γης. Πράγματα που άλλες χώρες τα έχουν εδώ και δεκάδες χρόνια. Και στη χώρα μας θα έπρεπε να είχαν γίνει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50. Η χώρα απέκτησε οργανωμένες υποδομές υποδοχής επιχειρήσεων, ένα ενιαίο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, σύγχρονο εταιρικό δίκαιο, νέα απλά καθεστώτα διοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, σύγχρονο και αξιόπιστο φορολογικό μηχανισμό. Παράλληλα, δρομολογούνται αλλαγές στο δικαστικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση, σημαντικές αλλαγές. Ενισχύονται τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και προωθούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης, οι δομικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε ήταν βαθιές και ουσιαστικές, αναγκαίες για τη χώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα ούτε του πρώτου, ούτε του δεύτερου προγράμματος στήριξης. Ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι μακρύς και ουσιαστικός. Η Ελλάδα πλέον με αυτές τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις είναι μια χώρα πιο αποτελεσματική, είναι μια χώρα πιο αξιόπιστη, με σαφείς και διαβλητούς και αδιάβλητους κανόνες, είναι μια χώρα φιλική στις επενδύσεις, είναι μια χώρα με θεσμούς που λειτουργούν και με κοινωνικές υποδομές πολύ πιο ενισχυμένες. Δεν σημαίνει αυτό ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να τελειώσει εδώ. Αντιθέτως, πρέπει να ενισχυθεί. Όμως αυτό σημαίνει ότι η βασική αιτία που μπορούμε σήμερα να γυρίζουμε σελίδα είναι ότι το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα της χώρας, πρόγραμμα στήριξης, επένδυσε στις δομικές μεταρρυθμίσεις, στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, έχοντας φυσικά μια πολύ πιο ήπια δημοσιονομική προσαρμογή από αυτή που είδαμε τα πρώτα πέντε χρόνια. Και οι συγκρίσεις είναι κραυγαλαίες. Τα πέντε πρώτα χρόνια προγραμμάτων δεν κατάφεραν παρά τεράστια, την τεράστια αυτή δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε αυτά τα χρόνια, τα πέντε, να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ούτε σε ό,τι αφορά την επιστροφή της χώρας στους ρυθμούς ανάπτυξης, ούτε όμως σε ό,τι αφορά την επιτυχία στους δημοσιονομικούς στόχους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος θα έλεγα εγώ, όλοι οι έγκυροι διεθνείς αναλυτές, όλοι οι θεσμοί και με την ίδια την πιστοποίηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα να βρίσκεται πια στις πρωταθλήτριες χώρες, στις μεταρρυθμίσεις, στις χώρες εκείνες που μπορούν να ταινίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Δεν είναι πια η εταίροι μα επιφυλακτική, έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους και διαμηνύουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μια άλλη χώρα. Κάποτε ήταν το πρόβλημα, σήμερα είναι η λύση. Σήμερα είναι μια χώρα πρότυπο. Αλλά και στο πεδίο που κρίνονται και δοκιμάζονται όλα αυτά, φίλε και φίλοι δηλαδή στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας, διαγράφεται ξεκάθαρα πλέον αυτή η θετική κατάσταση. Η ελληνική οικονομία αναζωογονείται. Τόσο από την παραγωγική ενεργοποίηση στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από την αυξημένη παρουσία επενδυτών του εξωτερικού. Η Οι ρυθμοί οικονομική μεγέθυνση είναι θετική και αποκτούν δυναμική. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκαν ρυθμοί μεγέθυνσης 2,3% σχεδόν διπλάσια από ό,τι ο μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Η ανεργία μειώνεται σταθερά, παραμένει υψηλή, αλλά αν αναλογιστεί κανεί ότι τρία χρόνια πριν, 3,5, όταν αναλάβαμε, ήταν στο 27% και σήμερα στο 20%, αντιλαμβάνεται ότι η ρυθμή μείωση είναι ουσιαστική και είναι ουσιαστική σε όλα τα τμήματα του εργατικού δυναμικού. Οι εξαγωγές αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό κάθε χρόνο, και διορθώνουν τις χρόνιες ανισορροπίες του ισοζυγίου πληρωμών, κερδίζουμε το στίχημα της εξωστρέφειας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο, που θέλουμε να βασίζεται στην καινοτομία και στους τομείς της προστιθέμενης αξίας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα ανακάμπτουν, μεγάλα επενδυτικά έργα κατασκευάζονται σε όλη την επικράτεια, ενώ Πολλά άλλα προγραμματίζονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία ζήτηση και απασχόληση στι τοπικέ κοινωνίε. Οι δείκτε οικονομικού κλίματο είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή τη κρίση. Οι δείκτε μεταποίηση και ζήτηση ενδιάμεσων αγαθών επίση, ενώ οι αγορέ δίνουν πια ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στις εκδόσεις των ελληνικών ομολόγων παρά την αβεβαιότητα της τρέχουσας συγκυρίας. Μετά το πέρας του προγράμματος, τον Αύγουστο, σε δύο περίπου μήνες, κόβουμε οριστικά τις γέφυρες με το παρελθόν και η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Ξαναδίνουμε στην έννοια των μεταρρυθμίσεων το πραγματικό της θετικό νόημα. Διότι 8 χρόνια τώρα, στη συνείδηση του Μέσου Έλληνα, η λέξη μεταρρύθμιση είχε γίνει συνώνυμο αρνητικό. Τις λέξεις περικοπές, περικοπές τις λέξεις ε, μείωση, είτε συντάξεων, είτε αποδοχών. Και εμείς συνεχίζουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, εισάγοντας το ΜΕΣ με προοδευτικό κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την έννοια στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων, αλλά και να προχωρήσουμε μπροστά στι αναγκαίε τομέ που ακόμα είναι πολλέ αυτέ που έχει ανάγκη ο τόπο. Προχωράμε με το δικό μα αναπτυξιακό σχέδιο για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να προχωρήσουμε με γοργότερους ρυθμούς στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας, Πρόκειται για ένα σχέδιο καλά επεξεργασμένο, μία τομή στα μέχρι σήμερα δεδομένα της οικονομικής πολιτικής της χώρας, που συνδιαμορφώσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, με την ελληνική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με 13 συνέδρια αναπτυξιακά στις 13 περιφέρειες της χώρας, 14 γιατί στην Αττική πραγματοποίησαμε δυο, έχοντας έρθει σε ένα ζωντανό, ειλικρινή, αληθινό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες για να συνθέσουμε μαζί τους ένα παζλ με τις απόψεις και τις σκέψεις τους, τις προτάσεις και τις αγωνίες τους, ώστε να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου ξεχωριστά. Σε αυτό το σχέδιο ευθυγραμμίζονται οι στόχοι με τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων που ο τόπο μα διαθέτει. Ωστόσο, φίλε και φίλοι, για να διατηρηθεί η παραπάνω εικόνα που σας περιέγραψα, αυτό το θετικό momentum που όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σήμερα και που με τόσο κόπο διαμορφώσαμε, αλλά κυρίως για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης και διατηρήσιμη ανάπτυξη στο μέλλον, υπάρχει μια τελευταία σημαντική όμω εκκρεμότητα. Θα έλεγα η πλέον καταλητική. Και αναφέρομαι στην κρίσιμη συνεδρίαση τη επόμενη εβδομάδα, στι 21 του Ιούνιου. Αναφέρομαι στι αποφάσει που εκεί θα ληφθούν για τα αναγκαία μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους ολοκληρώσαμε χθε με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου εγκαίρως όλες τις τελευταίες μας υποχρεώσεις, όπως ακριβώς προβλέπονται στο τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα στήριξης. Τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στήριξης για τη χώρα. Και μας χωρίζει σχεδόν μία εβδομάδα από αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup 21 του Ιούνιου στο οποίο θα αποφασιστούν και θα εξειδικευτούν τα μέτρα ελάφρυσης του ελληνικού χρέους στο περίγραμμα που τέθηκε στο περσινό Eurogroup του Ιούνιου του 2017. Και βεβαίως εκεί θα αποφασιστεί και το μεταμνημονιακό πλαίσιο που θα διέπει την σχέση της Ελλάδας με τους ατέρους της. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκεί μια απόφαση καθαρή. Μια απόφαση χωρίς ασάφιες. Χρειαζόμαστε ένα σαφές μήνυμα στις αγορές χρήματος, ένα σαφές μήνυμα χωρίς αστερίσκους, μία, θα το τολμήσω να πω, απόφαση γενναία και αντάξια των ιστορικών περιστάσεων, όχι μόνο στενά για την ελληνική περίσταση, αλλά για το σύνολο της Ευρωζώνης και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Γιατί αυτή η απόφαση θα είναι το πρόκριμα για την αντιμετώπιση και ανάλογων, ανάλογων κρίσεων στο μέλλον, αλλά κυρίως το πρόκριμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η Ευρωζώνη. Θα καταδείξει δηλαδή, αν έγινε αντιληπτό, ότι η κρίση της Ελλάδας και άλλων τρίτων χωρών ήταν κρίση της ίδιας της Ευρωζώνης και όχι ειδικές οι έκτακτες περιπτώσεις που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Και βεβαίως θα καταδείξει το αν συνειδητοποιήθηκε τελικά ότι το κοινό νόμισμα δημιουργεί μοιραία αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών μελών. Και η ίδια η βιωσιμότητά του εξαρτάται από τη δυνατότητα κοινού δηματισμού. Η επιτυχία λοιπόν της Ελλάδας που θα κρυθεί από τη δυνατότητά τη τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να έχει μια διαρκή και σταθερή πρόσβαση στι αγορέ χρήματο, δεν θα είναι επιτυχία μόνο τη Ελλάδα. Θα είναι επιτυχία τη Ευρώπη. Το τέλο τη κρίση στην Ελλάδα θα είναι το τέλο τη κρίση στην Ευρωζώνη που ξεκίνησε από το 2008 και κράτησε δυστυχώ στι μέρε μα. Και ακριβώ επειδή έχω απόλυτη πεποίθηση ότι αυτό το συνειδητοποιούν όλοι, μα όλοι οι εταίροι μας, έχω και την αισιοδοξία ότι παρά τις όποιες διαφορές που μένουν τόσο την τελευταία στιγμή, ακριβώς επειδή όλοι θέλουν αυτή τη λύση που πριν από λίγο σας περιέγραψα, θα βρεθεί η βέλτιστη τομή και θα δοθεί η σωστή λύση το βράδυ της επόμενης Πέμπτης, ώστε να έχουμε μία επιτυχία για την Ελλάδα και για την Ευρώπη το τελευταίο και πιο σημαντικό success story για την Ευρώπη που θα σηματοδοτήσει το τέλος της κρίσης στην Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, φίλες και φίλοι, σοβαρά πάνω στην εμπειρία της κρίσης και να αντλήσουμε διδάγματα. Να αναρωτηθούμε, γιατί μια κρίση εξωγενής, που βρήκε την Ευρώπη, δεν δημιουργήθηκε εδώ, για να σας θυμίσω τα γεγονότα του 2008. Γιατί λοιπόν μια κρίση εξωγενής κράτησε τόσο πολύ και μάλιστα πολύ περισσότερο από ότι στην Αμερική από όπου ξεκίνησε. Δέκα σχεδόν χρόνια μετά συζητάμε για το τέλος της κρίσης στην Ευρωζώνη με το τέλος της κρίσης στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια ειλικρινή συζήτηση για το εάν έφτασε η ώρα να περάσουμε από την εκτονάνο επιβολή κανόνων άκαμπτων στην Ευρώπη στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με διακριτικά μέσα οικονομικής πολιτικής. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στην Ευρωζώνη και συμπίπτει με τις μεγάλες αποφάσεις για το ελληνικό χρέος και το τέλος του ελληνικού προγράμματος. Διότι αμέσως μετά, στο τέλος του Ιούνιου, στη Σύνοδο Κορυφής, θα συζητήσουμε για το αν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για τη μετεξέλιξη της Ευρωζώνης. Θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουν πληθύνει τα σημάδια. Και η εμπειρία δείχνει ότι, ξέρετε, το να θέτουμε απόλυτους στόχους, αποκλειστικά αριθμητικά προσδιορισμένους, όπως είναι η σταθερότητα του νομίσματος και το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος, και να περιμένουμε κοινωνίες ολόκληρες να προσαρμοστούν κάτω από αυτούς πάση θυσία και ανεξαρτήτως των εκάστοτε ειδικών συνθήκων, ε, μπορεί να λειτουργησε το προηγούμενο διάστημα με νύχια και με δόντια, όμως, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Το μόνο που επιτυγχάνουμε έτσι είναι να εισάγουμε στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης συνθήκες ακραίας λιτότητας που προκαλούν όμως εσωτερική πολιτική κρίση και εν τέλει αμφισβήτηση της νομιμοποίησης ολόκληρου του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ειδικά όταν άλλε οικονομικέ δυνάμει προσαρμόζουν την οικονομική τους πολιτική στου στόχου της απασχόληση και τη ανάπτυξη ή ακόμα και τη ενίσχυση της, της γεωπολιτική τους επιρροή. Δεν γίνεται λοιπόν την ίδια στιγμή η Ευρώπη να μετατρέπει τις δικές της χώρες σε συνταγματικά κλουβιά με κανόνες που ορίζονται παρακάπτοντας μάλιστα πολλές φορές κάθε δημοκρατικό διάλογο. Ενώ είναι επίσης παράδοξο να βάζουμε μπροστά αποκλειστικά τους οικονομικούς στόχους και να περιμένουμε σε δεύτερο χρόνο να προκύψει η Ευρωπαϊκή Συνείδηση και ο ενεργός Ευρωπαίος πολίτης με πίστη και προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες. Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό για πολύ, είναι σαν να συνεχίζουμε διαρκώς να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλλο. Αντιθέτως, πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε για την ανάγκη αναγνώρισης αμοιβαιότητας και της κοινή μοίρα των ευρωπαϊκών λαών. Γιατί αυτό είναι που μπορεί να εμπνεύσει πίστη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά και στα βήματα που θα χρειαστούν για να φτάσουμε και να ολοκληρώσουμε το εγχείρημα της ενοποίησης. Και αυτά πρέπει να εξηγηθούν στους λαούς, των οποίων η δυνατότητα να αποφασίζουν συλλογικά και δημοκρατικά δεν μπορεί να αμφισβητείται. Ούτε να τους κουνάνε το δάχτυλο ότι δεν ψηφίσαν σωστά και πρέπει να ψηφίσουν σωστότερα. Γιατί αυτές οι επιλογές έχουν ως αποτέλεσμα να νομιμοποιείται μια πρακτική εξωτερικών καταναγκασμών η οποία είναι φυσικά παντελώς ξένη και με τις αξίες μας και με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή δημοκρατική κουλτούρα. Η παγκοσμιοποίηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι σαφές ότι θέτει σοβαρές προκλήσεις τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρώπη. Ο κόσμος γίνεται πολυπολικός. Οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις της Ασίας, για παράδειγμα, δεν ανταγωνίζονται πλέον τις ανεπτυγμένες οικονομίες μόνο με όρους χαμηλού κόστους παραγωγής, αλλά εισέρχονται δυναμικά και στους τομείς της έρευνας, της καινοτομία, των νέων τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική διατηρεί την πρωτοκαθεδρία και το παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα, αλλά πιέζεται από την μετατόπιση των τεκτονικών πλακών της παγκόσμιας οικονομίας ανατολικότερα, και επανακαθορίζει τη στρατηγική της με γνώμονα, όπως φαίνεται το τελευταίο διάστημα, τα στενά εθνικά της συμφέροντα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Ευρώπη είναι ένα ερώτημα πού είναι. Η Ευρώπη είναι μια ένωση χωρών με δημογραφικές, αναπτυξιακές και πολιτικές προκλήσεις που αναζητά το βηματισμό της στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Διαθέτουμε όμως ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Διαθέτουμε και μια ιστορική παρακαταθήκη σεβασμού των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, ισχυρού κράτου δικαίου και μια κουλτούρας, όπως είπα πιο πριν, ευρωπαϊκής, δημοκρατικής πολυφωνίας. Παραδείγματα υψηλής ανάπτυξης υπήρξαν και υπάρχουν κατά καιρούς πολλά. Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή που ιστορικά κατάφερε να συνδυάσει ταυτόχρονα την ανάπτυξη, αλλά και με τα δικαιώματα, και με το κοινωνικό κράτος, και με τη δημοκρατία. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή είναι μια ιστορική κληρονομιά που οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Χωρίς να λειτουργούμε φοβικά, πρέπει να κάνουμε τα τολμηρά βήματα που απαιτούνται ώστε όλοι μαζί να βγούμε δυναμικά στο προσκήνιο. Και αυτό προϋποθέτει εμβάθυνση της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης. Αυτό προϋποθέτει στήριξη των ευρωπαϊκών κοινωνικών δομών, αλλά και ενίσχυση της ενιαίας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη. Επομένως, φίλες και φίλοι, Μόνο οι κανόνε δεν επαρκούν για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή ενοποίηση στο σημερινό σύνθετο ανταγωνιστικό πολυπολικό κόσμο. Οι λύσει του χθε δεν απαντούν στι προκλήσει του σήμερα. Και η ζωή δυστυχώ μπορεί να κατανοηθεί προ τα πίσω, αλλά πρέπει να βιωθεί προ τα εμπρό. Πρέπει δηλαδή με δύο λόγια να τολμήσουμε και να υπερβούμε την παραδοσιακή ευρωπαϊκή Αντίδραση τα τελευταία χρόνια του too little too late, πολύ λίγο, πολύ αργά, απέναντι σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει. Είναι, πιστεύω, καιρό στη βάση ενό κοινωνικού συμβολέου για τη νέα Ευρώπη των λαών που θέλουμε, να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, να δώσουμε όμω προτεραιότητα και στη μείωση των ανισοτήτων στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της δημοκρατικής συμμετοχής. Η λιτότητα, λοιπόν, αν θέλετε, τη γνώμη ενός Πρωθυπουργού που έζησε μεγάλα διλήμματα τα τελευταία χρόνια και αναγκάστηκε παρά τις ιδέες και τις απόψεις του να εφαρμόσει πολύ πιο αν θέλετε, ευέλικτη προσαρμογή, αλλά προσαρμογή μέχρι τούδε, τελείωσε τέλους για την Ελλάδα μετά από 8 χρόνια, αλλά η λιτότητα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη όχι απλά δεν είναι μονόδρομος, είναι ιστορικό λάθος. Μπορούμε με κοινέ και συντονισμένες προσπάθειες να αντλήσουμε πόρους, απαιτούμενους πόρους, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσω της πάταξης των φορολογικών παραδείσων, και από πολλές άλλες νέες ιδέες για νέους φόρους που δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους αλλά αυτούς οι οποίοι κερδίζουν όχι την επιχειρηματικότητα θα επιβαρύνουν. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε πόρους να κατευθύνουμε στοχευμένα εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες και εκεί όπου θα προκύψουν ανάγκες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και η συζήτηση αυτή, όπως σας είπα, έχει ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη. Ας μου επιτραπεί λοιπόν το ότι αφιέρωσα λίγο χρόνο για να σας αγάγω σε αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής αμέσως μετά το τέλος και τις οριστικές θετικές πιστεύω αποφάσεις που θα παρθούν για την ελληνική περίπτωση στις 21 του Ιούνιου. Φίλε και φίλοι, η αντιμετώπιση της κρίσης και η προστασία των κοινωνικών ομάδων που χτυπήθηκαν από αυτήν για μας υπήρξε απόλυτη προτεραιότητα τα τρία προηγούμενα χρόνια. Ποτέ δεν βάλαμε όμως σε δεύτερη μοίρα και τον ρόλο μας ως ευρωπαϊκό μέλος με φωνή και συμμετοχή στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Με την ίδια μέρημνα και με σοβαρή δουλειά χειριστήκαμε και τα μεγάλα εθνικά μας θέματα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κυπριακό, το μακεδονικό. Την κατεύθυνση που εμείς σήμερα προτείνουμε για την Ευρώπη, σε ό,τι μας αφορά, την έχουμε αποδείξει στην πράξη. Από το δικό μας μετερίζει, από το δικό μας επίπεδο επιρροής. Στη βάση μιας λογικής συνανάπτυξης, και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των χωρών στη βάση μια λογική διαμοιρασμού τη ευθύνη. Όχι σε μια αντίληψη και λογική ότι όποιο πρόβλημα δεν είναι στη δική μου αυλή, δεν με ενδιαφέρει, α το φορτωθεί αυτό που το έχει. Και βεβαίω αυτή η λογική τη συνανάπτυξη και τη αμοιβαία κατανόηση για το κοινό μέλλον των λαών και τη συνεργασία και την ειρήνη αποτέλεσε και τη βάση της προσπάθειάς μας καλή ώρα με το μακεδονικό ζήτημα, όπου αποδείξαμε ότι μια διένεξη δεκαετιών, όταν υπάρχει βούληση, μπορεί να επιληθεί ισορροπημένα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, χωρίς να θυγεί ούτε το εθνικό συμφέρον, αλλά ούτε η αξιοπρέπεια των λαών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, λοιπόν, αυτές τις μέρες που διεξάγεται εσείς στο συνέδριό σας η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, και μπροστά στις κρίσιμες και ιστορικές εξελίξεις και στις κρίσιμες και στις ιστορικές αποφάσεις, όλοι καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι στην ιστορία. Θέλω λοιπόν κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία να δείτε και τη συνέχεια του ντέρμπι στο Μουντιάλ, θέλω κλείνοντας να σας εκμυστηρευτώ από τη μικρή μεν, αλλά πλούσια σε πυκνότητα γεγονότων εμπειρία μου ως Πρωθυπουργό αυτά τα 3,5 χρόνια που κλήθηκα να διαχειριστώ κρίσιμα θέματα για τη χώρα και κρίσιμες αποφάσεις. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι, ξέρετε, ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Αυτό που υπάρχει, είναι η επιλογή ανάμεσα στον πολιτικό στρουθοκαμιλισμό από τη μια και στην πολιτική της ευθύνης από την άλλη. Το ίδιο κάναμε και για την οικονομική κρίση, μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, το ίδιο στα εθνικά μας θέματα, το ίδιο κάναμε και στο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης, όπου προτάξαμε τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη και δεν κάναμε τα στραβά μάτια, όπως άλλοι στην Ευρώπη, αυτός ήταν, αν θέλετε, ο βασικός προσανατολισμός μας σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που διαχειριστήκαμε. Η ιστορία και ο λαός θα μας κρίνει. Το σίγουρο όμως είναι, και έχει ήδη κριθεί πιστεύω, ότι μια χώρα που τρία χρόνια πριν ήταν μέρος της κρίσης, αν όχι η ίδια η κρίση στην Ευρώπη, σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λύσης για την Ευρώπη. Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αυτό το μήνυμα λοιπόν ήθελα να εκπέμψω με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ στο φετινό συνέδριο του Economist και να καλέσω για άλλη μια φορά όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ κυρίως όμως τη διεθνή κοινότητα να εμπιστευτεί και να στηρίξει την Ελλάδα στη νέα αυτή προσπάθειά της. Το αξίζει. Σας ευχαριστώ θερμά.